Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το δεύτερο μισό αυτού του υπέροχου θεάματος με τους σπουδαιότερους πρωταγωνιστές στον κόσμο. Αν η φάση των ομίλων κρύβει ένα είδος σιγουριάς για τις μεγάλες ομάδες, εδώ πλέον τα πράγματα είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου. Ένα και μόνο λάθος αρκεί για να σε στείλει στον γκρουπ των 16 ομάδων που δεν τα κατάφεραν και έχουν αποκλειστεί. Το γήπεδο αυτό στους πρόποδες των Άλπαιων είναι ένα αληθινό ποδοσφαιρικό στολίδι. Και τώρα όλοι όρθιοι για τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας. Όλα είναι ανοιχτά το δεύτερο μέρος. Καθώς το 1-0 μόνο ασφαλές σκορ που μπορεί να πει. Η δοχή της μπάλας και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι το σύνθημα και για τις δύο πλευρές. Κούτρις! Πολύ καλή προσπάθεια και από τους δύο. Παπαδόπουλος. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την επιθετική γραμμή. Είναι οφθαλμοφανής η παράβαση εδώ. Ο διαιτητής τελικά υποδεικνύει πως η παράβαση έγινε έξω από τη μεγάλη περιοχή. Επομένως είναι ελεύθερο χτύπημα. Ναι, θα το επιχειρήσει. Σε αυτά τα σημεία δεν πρέπει να παραχωρείς πολλά φάουλ στον αντίπαλο. Μπορεί να μην βγει και βέβαια κάτι σε αυτή τη φάση, αλλά δεν θέλει και πολύ για να γίνει ζημιά. Γαλανόπουλος. Η Ελλάδα θα πρέπει να εφεύρει κάτι καλό τώρα, γιατί μπορεί να είναι και η τελευταία φάση στο μάτς. Είναι κόρνερ. Στα αριστερά και πίσω στον άξονα η μπάλα. Τον βγάζει σε πολύ πλη... Ναι, το επιχειρεί. Λίγο ήθελε, αλλά αυτό βέβαια δεν αρκεί. Έτσι φτάσαμε στο τελικό στήριγμα από τον άρχοντα του αγώνα. Συναρπαστικός αγώνας. Οι δύο ομάδες κοντράρονται σε μια δραματική μάχη και... Παράταση ξεκινά μετά από 90 λεπτά απόλυτης ισορροπίας. Τι να μας επιφυλάσσει άραγε τώρα, θα καταφέρει κάποια ομάδα να υπερισχύσει. Κούτρις. Παπαδόπουλος. Δοκιμάζει την παλιά προς τα έξω. Κάνει επίδειξη τεχνικής κατάρτισης εδώ. Καπετάνος προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Υψηλή παλιά.
Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Επιχειρεί μια σέντρα. Τη στέλνει μακριά και ανασένει λίγο η άμυνα του. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Κέρδισαν το πλάγιο. Και τώρα επιχειρούν την μακρινή παλιά. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Παπαδόπουλος! Μοχάνα Τσαλέμ. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Βλέπει δίχτυα από εκεί. Είναι επικίνδυνος εκεί. Δοκίμασε να πάει μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Με τόσο κόσμο εκεί δεν υπήρχε καθόλου χώρος για σουτ. Με τόσο συνοστισμό βέβαια, τι περιμένεις. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Γαλανόπουλος. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Κατάφερε και την κράτησε. Ο ποδοσφαιριστής είχε συνέχεια το νου του στην μπάλα. Κατάφερε να την πάρει στην κατοχή του, αλλά από εκεί και πέρα δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Κούτρης. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες. Καταφέρνει να πάρει φάουλ σε αυτή τη φάση. Ο διαιτητής, όπως φαίνεται, θέλει να του κάνει παρατηρήσεις. Πιθανότητα να τον ηρεμήσει και να του επιστήσει την προσοχή. Απολαυστικό γκολ. Τώρα οδηγούν με ένα γκολ διαφορά. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Ο ρέφερις σφύριξε, βρισκόμαστε πια στα μισά της παράτασης. Ο αγώνας βρίσκεται... Το δεύτερο μέρος της παράτασης. Η αδρεναλίνη είναι στα ουράνια και δεν μπορεί κανείς να χαλαρώσει. Το παραμικρό λάθος μπορεί πια να αποδειχθεί μοιραίο. Ετοιμαστείτε λοιπόν να παρακολουθήσετε μία πραγματική μάχη. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Καλώδιος. Μοχάνα Τσαλέμ. Μοχάνα Τσαλέμ. Γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλήσει το τέρμα του. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Κούτρης. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Παπαδόπουλος. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάι. Φετφατζίδης! Έχασαν μεγάλη ευκαιρία να αυξήσουν το προβάδισμά τους. Αν δεν το πιάνε, τα πράγματα θα δυσκόλευαν τρομερά για αυτούς. Μπράβο του. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Πολύ καλή πάσα. Ρέσιο. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Του φύση του συμπαίκτες. Τουλάχιστον... Ελάχιστος χρόνος πλέον. Τους χωρίζει από το πολυπόθητο αποτέλεσμα.
Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Σαν να πιάστηκε στον ύπνο εδώ η άμυνα. Με άλλα λόγια, κοιμόντουσαν όρθιοι. Γαλανόπουλος. Ρέσιο. Χωσέ Χολέμπας. Κούτρης. Ναι, πέρασε η παλιά. Γίνεται φάουλ σε αυτή τη φάση. Αυτή η αδράνεια της άμυνας. Αυτό ήταν τέλος. Η ομάδα θα περάσει. Μπορούν πλέον να σκέφτονται τα προημιτελικά. Πώς τα συνόψιζες, Γιώργο, το σημερινό παιχνίδι? Αν και σήμερα τα πράγματα ήταν λίγο πιο ζόρικα από ό,τι τα σχεδίαζα, τελικά πέρασαν το τεστ και αυτό μόνο καλό μπορεί να τους κάνει. Όποιος βρεθεί στο διάβα τους, σίγουρα θα έχει δύσκολο έργο. Εδώ τελειώνει η μετάδοσή μας για απόψε. Πολλές ευχαριστίες στο Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μου. Από τη μεριά μας, θα σας αφήσουμε για σήμερα. Εγώ ευχαριστώ, Χριστό. Maybe one day, maybe one day.
Δεν γίνεται να τα